Μια ανθολογία αναγνώσεων των λόγων του παντοδύναμου Θεού. Πρέπει να σκέφτεστε τις πράξεις σας. Κρίνοντας από τις ενέργειες και τις πράξεις σας στη ζωή, έχετε όλη ανάγκη καθημερινά από ένα χωρίο των λόγων μου για να σας ανεφοδιάζουν, γιατί υπολείπεστε κατά πολύ και οι γνώσεις και οι δυνατότητές σας να δέχεστε είναι πολύ ασθενικές. Στην καθημερινή σας ζωή ζείτε μέσα σε ένα κλίμα και ένα περιβάλλον χωρίς αλήθεια ή σύνεση. Σας λείπει το κεφάλαιο για την επιβίωση και δεν έχετε τα θεμέλια για να γνωρίσετε εμένα ή την αλήθεια. Η πίστη σας είναι οικοδομημένη μόνο επάνω σε μια αόριστη και αφηρημένη πίστη ή σε θρησκευτικές τελετές και γνώσεις εξ ολοκλήρου βασισμένες σε δόγματα. Κάθε μέρα παρατηρώ τις κινήσεις σας και εξετάζω τις προθέσεις και τους κακούς καρπούς σας. Δεν βρήκα ποτέ κάποιον που να έθεσε αληθινά την καρδιά και το πνεύμα του στον αιώνια αμετακίνητο βωμό μου. Γι' αυτό και δεν θέλω να σπαταλήσω χρόνο παραθέτοντας όλα εκείνα τα λόγια που επιθυμώ να εκφράσω σε ένα τέτοιο ανθρώπινο γένος. Τα μόνα σχέδια μέσα στην καρδιά μου αφορούν το ανολοκλήρωτο έργο μου και το ανθρώπινο γένος που δεν έχω ακόμα σώσει. Εν πάση περιπτώσει, εύχομαι όλοι εκείνοι οι οποίοι με ακολουθούν να λάβουν τη σωτηρία μου και τις αλήθειες που τα λόγια μου κομίζουν στον άνθρωπο. Ελπίζω ότι κάποια μέρα, όταν κλείσεις τα μάτια σου, θα δεις ένα βασίλειο όπου ευωδία πλημμυρίζει τον αέρα και κυλάνε ριάκια ζωντανού νερού, όχι έναν ζωφερό, παγωμένο κόσμο όπου σκοτεινά σύννεφα κυλιδώνουν τους ουρανούς και ο ήχος των ουρλιαχτών δεν σταματά ποτέ. Κάθε μέρα ανεξαιρέτως, αυτός παρατηρεί τις πράξεις και τις σκέψεις του καθενός και την ίδια στιγμή προετοιμάζει το ίδιο του στο αύριο. Είναι το μονοπάτι που πρέπει να βαδίσουν όλοι οι ζωντανοί και το οποίο έχω προορίσει για όλους. Κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό και εξαιρέσεις δεν γίνονται για κανέναν. Τα λόγια που έχω πει είναι αναρρύθμιτα και επιπλέον τα έργα που έχω επιτελέσει είναι πολυάριθμα. Κάθε μέρα παρατηρώ πως ο κάθε άνθρωπος φέρνει φυσικά εις πέρας όλα όσα έχει να κάνει σε συμφωνία με την έμφυτη φύση του και την εξέλιξή της. Εν αγνία τους, πολλοί έχουν ήδη ριχτεί στον σωστό δρόμο που όρισα για να ξεκαθαρίσουν τα διάφορα είδη ανθρώπων. Τα τοποθέτησα ήδη αυτά σε διαφορετικά περιβάλλοντα και από τη θέση του ο καθένας εκφράζει τα έμφυτα γνωρίσματά του. Δεν υπάρχει κανένας να τους δεσμεύει, κανείς να τους δελεάζει. Είναι ελεύθεροι στην ολότητά τους και αυτό το οποίο εκφράζουν έρχεται φυσικά. Μόνο ένα πράγμα τους περιορίζει και αυτό είναι τα λόγια μου. Ως εκ τούτου, κάποιοι άνθρωποι διαβάζουν απρόθυμα τα λόγια μου. Δεν τα κάνουν ποτέ πράξη. Και αυτό το κάνουν μόνο και μόνο για να αποφύγουν τον θάνατο. Από την άλλη, κάποιοι άνθρωποι βρίσκουν δύσκολο να αντέξουν τις ημέρες τους δίχως τα λόγια μου να τους καθοδηγούν και να τους τροφοδοτούν. Και έτσι ανά πάσα στιγμή κρατάνε φυσικά τα λόγια μου. Με το πέρασμα του χρόνου ανακαλύπτουν το μυστικό της ανθρώπινης ζωής, τον προορισμό του ανθρώπινου γένους και την αξία του να είναι κανείς άνθρωπος. Έτσι απλά είναι το ανθρώπινο γένος μπροστά στον λόγο μου και απλώς αφήνω τα πράγματα να ακολουθούν την πορεία τους. Δεν κάνω τίποτα που να εξαναγκάζει τον άνθρωπο να ζήσει με τον λόγο μου ως θεμέλιο της ύπαρξής του. Κι έτσι, εκείνοι οι οποίοι δεν είχαν ποτέ συνείδηση ή αξία στην ύπαρξή τους, βλέπουν αμέριμνα πώς κυλάνε τα πράγματα
και εν συνεχεία με τόλμη απορρίπτουν τα λόγια μου και πράττουν όπως επιθυμούν. Αρχίζουν να απεχθάνονται την αλήθεια και όλα όσα προέρχονται από μένα. Ακόμα απεχθάνονται το να διαμένουν στον οίκο μου. Οι άνθρωποι αυτοί καταλύουν προσωρινά στον οίκο μου χάριν του προορισμού τους και προκειμένου να αποφύγουν την τιμωρία έστω και αν παρέχουν υπηρεσία. Όμως οι προθέσεις τους ποτέ δεν αλλάζουν, ούτε οι πράξεις τους. Αυτό ενισχύει ακόμη περισσότερο την επιθυμία τους για ευλογίες, την επιθυμία τους να εισέλθουν μία και μόνο φορά στη βασιλεία όπου μπορούν να παραμείνουν αιωνίως, ακόμη και να εισέλθουν στον αιώνιο παράδεισο. Όσο περισσότερο λαχταρούν να έρθει η ημέρα μου μια ώρα αρχίτερα, τόσο περισσότερο νιώθουν ότι η αλήθεια έχει γίνει εμπόδιο, ένα πρόσκομα στον δρόμο τους. Με δυσκολία μπορούν να περιμένουν την ώρα που θα πατήσουν πόδι στη βασιλεία για να απολαύσουν παντοτινά τις ευλογίες της βασιλείας των ουρανών, χωρίς να χρειάζεται να επιδιώκουν την αλήθεια ή να αποδέχονται την κρίση και το πέδεμα, και πάνω απ' όλα, χωρίς να χρειάζεται να καταλύουν με δουλοπρέπεια στον οίκο μου και να πράττουν όπως εγώ προστάζω. Οι άνθρωποι αυτοί δεν εισέρχονται στον οίκο μου για να ικανοποιήσουν την επιθυμία τους να αναζητήσουν την αλήθεια, ούτε για να συνεργαστούν στη διαχείρισή μου. Επιδιώκουν απλώς να συμπεριληφθούν σε όσους δεν θα αφανιστούν στην επόμενη εποχή. Γι' αυτό και οι καρδιές τους δεν έχουν ποτέ γνωρίσει τι είναι η αλήθεια ή πώς να δεχτούν την αλήθεια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τέτοιοι άνθρωποι δεν έχουν ποτέ κάνει πράξη την αλήθεια, ούτε έχουν συνειδητοποιήσει το βάθος της διαφθοράς τους και παρόλα αυτά έχουν καταλύσει μόνιμα στον οίκο μου ως υπηρέτες. Περιμένουν υπομονετικά την έλευση της ημέρας μου και ενώ παραδέρνουν από τον τρόπο του έργου μου, παραμένουν ακούραστοι. Όσο μεγάλη κι αν είναι η προσπάθειά τους όμως, και όποιο κι αν είναι το τίμημα που καταβάλουν, κανείς δεν τους έχει δει ποτέ να υποφέρουν για την αλήθεια ή να προσφέρουν οτιδήποτε για χάρη μου. Μέσα στην καρδιά τους ανυπομονούν να δουν την ημέρα που θα βάλω τέλος στην παλαιά εποχή και επιπλέον με αδειμονία επιθυμούν να μάθουν πόσο μεγάλη είναι η δύναμη και η εξουσία μου. Εκείνο που ποτέ δεν έσπευσαν να κάνουν είναι να αλλάξουν οι ίδιοι και να επιδιώξουν την αλήθεια. Αγαπούν εκείνο το οποίο με κουράζει και τους κουράζει εκείνο που εγώ αγαπώ. Ποθούν αυτό το οποίο εγώ μισώ, αλλά φοβούνται να χάσουν αυτό που εγώ αποστρέφομαι. Ζουν σε αυτόν τον μοχθηρό κόσμο, αλλά ποτέ δεν τον μίσησαν και φοβούνται βαθιά ότι θα τον αφανίσω. Οι επιδιώξεις τους είναι αντικρουόμενες. Τους αρέσει ο κόσμος αυτός που εγώ αποστρέφομαι, αλλά την ίδια στιγμή λαχταρούν να τον αφανίσω άμεσα, ώστε να γλιτώσουν αυτοί τα δεινά του αφανισμού και να μεταμορφωθούν σε κυρίους της επόμενης εποχής προτού παρεκκλίνουν από την αληθινή οδό. Και αυτό επειδή δεν αγαπούν την αλήθεια και τους κουράζουν όλα όσα προέρχονται από μένα. Ίσως γίνουν υπάκουοι άνθρωποι για ένα μικρό διάστημα προκειμένου να μη στερηθούν τις ευλογίες, αλλά οι διψασμένοι για ευλογίες νοοτροπία τους και ο φόβος του αφανισμού και της καταδίκης στην πύρινη λίμνη που τους διακατέχει δεν θα μπορέσουν ποτέ να κρυφτούν. Καθώς η μέρα μου ζυγώνει, η επιθυμία τους γίνεται σταθερά όλο και πιο έντονη. Και όσο μεγαλύτερη η καταστροφή, τόσο περισσότερο νιώθουν αβοήθητοι, μην ξέροντας από πού να αρχίσουν, ώστε να με κάνουν να εφρανθώ και να μην χάσουν τις ευλογίες που από καιρό επιθυμούσαν. Μόλις το χέρι μου αρχίσει το έργο του, οι άνθρωποι αυτοί είναι πρόθυμοι
να αναλάβουν δράση για να υπηρετήσουν ως εμπροσθοφυλακοί. Σκέφτονται μόνο να ορμήσουν στην πρώτη γραμμή των στρατευμάτων, φοβούμενοι βαθιά μήπως δεν τους δω. Πράττουν και λένε εκείνο που πιστεύουν πως είναι σωστό, χωρίς να γνωρίζουν ποτέ ότι οι πράξεις και οι ενέργειές τους δεν είχαν ποτέ την παραμικρή σχέση με την αλήθεια και απλώς διαταράσσουν και επεμβαίνουν στο σχέδιό μου. Παρόλο που μπορεί να κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια και να είναι ειλικρινείς στη θέληση και την πρόθεσή τους να αντέξουν στις δοκιμασίες, τίποτε από όσα κάνουν δεν έχει να κάνει με μένα, γιατί ποτέ δεν διαπίστωσα οι πράξεις τους να πηγάζουν από καλές προθέσεις. Πόσο μάλλον να τοποθετούν οτιδήποτε στον βωμό μου. Τέτοιες είναι οι πράξεις τους ενώπιόν μου όλα αυτά τα χρόνια. Αρχικά, ήθελα να σας χορηγήσω περισσότερες αλήθειες. Αλλά καθώς η στάση σας απέναντι στην αλήθεια είναι υπερβολικά ψυχρή και αδιάφορη, αναγκάζομαι να παραιτηθώ. Δεν θέλω να πάνε χαμένες οι προσπάθειές μου, ούτε θέλω να βλέπω τους ανθρώπους να τηρούν τα λόγια μου κι όμως να κάνουν ό,τι μου αντιστέκεται, ό,τι με κατηγορεί και ό,τι με βλασφημεί σε κάθε περίπτωση. Λόγω των στάσεων και της ανθρώπινης φύσης σας, σας χορηγώ μονάχα ένα μικρό, αλλά πολύ σημαντικό για σας, μέρος του λόγου μου, το οποίο χρησιμεύει ως δοκιμαστικό έργο μου για το ανθρώπινο γένος. Μόνο τώρα βεβαιώνομαι πραγματικά πως οι αποφάσεις και το σχέδιό μου ταιριάζουν στις ανάγκες σας και επιπλέον ότι η στάση μου απέναντι στο ανθρώπινο είδος είναι η σωστή. Η συμπεριφορά σας απέναντί μου εδώ και πολλά χρόνια μου έχει δώσει μια απάντηση άνευ προηγουμένου. Και το ερώτημα σε αυτήν την απάντηση είναι: ποια είναι η στάση του ανθρώπου απέναντι στην αλήθεια και τον αληθινό Θεό? Οι προσπάθειες που έχω αφιερώσει στον άνθρωπο αποδεικνύουν την ουσία της αγάπης μου για αυτόν, ενώ η κάθε ενέργεια του ανθρώπου απέναντί μου αποδεικνύει την ουσία της αποστροφής του για την αλήθεια και της εναντίωσής του σε μένα. Φροντίζω ανά πάσα στιγμή για όλους εκείνους οι οποίοι με ακολουθούν, όμως ποτέ αυτοί οι οποίοι με ακολουθούν δεν είναι ικανοί να δεχθούν τον λόγο μου. Δεν είναι καν ικανοί να αποδεχθούν τις προτάσεις μου. Αυτό είναι που με λυπεί πάνω απ' όλα. Κανένας δεν ήταν ποτέ ικανός να με καταλάβει και επιπλέον κανένας δεν ήταν ποτέ ικανός να με αποδεχθεί, ακόμη και αν η στάση μου είναι ειλικρινής και τα λόγια μου ήπια. Όλοι προσπαθούν να διεκπεραιώσουν το έργο που τους εμπιστεύτηκα σύμφωνα με τις δικές τους ιδέες. Δεν αναζητούν τις προθέσεις μου, πόσο μάλλον με ρωτούν τι ζητώ από εκείνους. Εξακολουθούν να ισχυρίζονται ότι με υπηρετούν πιστά, ενώ στην πραγματικότητα αποστατούν εναντίον μου. Πολλοί πιστεύουν πως οι αλήθειες οι οποίες είναι για αυτούς απαράδεκτες ή τις οποίες δεν μπορούν να κάνουν πράξη, δεν είναι αλήθειες. Για τέτοιους ανθρώπους, οι αλήθειες μου γίνονται αντικείμενο άρνησης και παραμερισμού. Την ίδια στιγμή, με αναγνωρίζουν στα λόγια ως Θεό, με αντιμετωπίζουν όμως και σαν παρήσακτο, που δεν είναι η αλήθεια, η οδός ή η ζωή. Κανείς δεν γνωρίζει αυτήν την αλήθεια. Τα λόγια μου είναι η αιωνίως αναλύωτη αλήθεια. Είμαι η παροχή της ζωής για τον άνθρωπο και ο μοναδικός οδηγός του ανθρώπινου γένους. Η αξία και το νόημα των λόγων μου δεν καθορίζονται από το κατά πόσον αναγνωρίζονται ή γίνονται αποδεκτά από το ανθρώπινο γένος, αλλά από την ουσία των ίδιων των λόγων.
Ακόμη και αν ούτε ένας άνθρωπος σε αυτήν τη γη δεν μπορεί να δεχθεί τα λόγια μου, η αξία των λόγων μου και η βοήθειά τους προς το ανθρώπινο γένος είναι ανεκτίμητα για οποιονδήποτε άνθρωπο. Γι' αυτό, όταν έρχομαι αντιμέτωπος με τους πολλούς που αποστατούν, αντικρούουν ή περιφρονούν εντελώς τα λόγια μου, η στάση μου είναι μόνο αυτή. Ας γίνουν ο χρόνος και τα γεγονότα μάρτυρές μου και ας δείξουν ότι τα λόγια μου είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Ας δείξουν ότι όλα όσα έχω πει είναι σωστά, ότι είναι εκείνα με τα οποία θα πρέπει να εξοπλιστεί ο άνθρωπος και επιπλέον εκείνα που θα πρέπει να αποδεχθεί. Θα επιτρέψω σε όλους όσοι με ακολουθούν να γνωρίσουν τούτο το γεγονός. Όσοι δεν μπορούν να αποδεχθούν πλήρως τα λόγια μου, όσοι δεν μπορούν να κάνουν πράξη τα λόγια μου, όσοι δεν μπορούν να βρουν έναν σκοπό στα λόγια μου, αλλά και όσοι δεν μπορούν να δεχθούν τη σωτηρία εξαιτίας των λόγων μου, είναι εκείνοι που έχουν καταδικαστεί από τα λόγια μου και επιπλέον έχουν απολέσει τη σωτηρία μου και η ράβδος μου ποτέ δεν θα λείψει από πάνω τους.